Αποστόλη Γκατζέ, συγχαρητήρια. Η ομάδα σου, η ομάδα των Τρικαλινών Δικηγόρων, είναι στην προημιτελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Μια τεράστια επιτυχία με την νίκη σήμερα με 2-1 απέναντι στον Πειραιά σε ένα σκληρό, σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Πράγματι, όπως είδατε, καταρχήν είναι και στιγμές τέτοιες. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, διότι όπως είδατε, ένα πολύ σκληρό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Πειραιάς. Και με όλες αυτές τις ελλείψεις που είχαμε σήμερα, αποδείξαμε ότι η ομάδα και όλα τα παιδιά είναι από μέταλλο. Είμαστε πράγματι ομάδα και αποδείξαμε ότι δίκαια προκριθήκαμε. Νομίζω ότι μετά από αυτό δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό ότι αν και σοφαριστήκατε, βρήκατε τα ψυχικά αποθέματα και λίγο πριν το φινάλε πήρατε την νίκη. Ακριβώς αυτό. Δείξαμε ότι είμαστε από πολύ σκληρό μέταλλο, αντέχουμε. Δεν μας επηρέασε τον γκολ, είδατε μια πολύ άτυπη στιγμή. Παρ' όλα αυτά βρήκαμε τα ψυχικά αποθέματα και αντέξαμε, γυρίσαμε το παιχνίδι και νομίζω ότι δίκαια τώρα πλέον είμαστε και πάμε και να χτυπήσουμε και για την πρώτη θέση στον όμιλό μας. Τώρα υπάρχει το παιχνίδι με τον Δράκοντα, ένα μάτς που όπως είπες θα θέλετε να το κερδίσετε και αυτό προκειμένου να πάρετε την πρώτη θέση. Και τη ρεβάνς από τον κύπελο κιόλας. Και τη ρεβάνς, ναι, γιατί χάσετε και στο τελικό του κυπέλου. Όμως πού πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα, Αποστόλη? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Κάθε μέρα μας αποδεικνύει ότι θα έλεγα ευχάριστα μας ξεγελά και νομίζω ότι είμαστε για ψηλά. Ωραία. Το που όμως θα το δείξει ο χρόνος. Σε ευχαριστώ πολύ και καλή